Για πρώτη φορά από την έναρξη των συγκρούσεων στο Μπάκμουτ πριν από τέσσερι μήνε, ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί στο κέντρο τη πόλη. Και οι Ουκρανοί έχουν προχωρήσει σε εκτελέσει κατοίκων τη πόλη, του οποίου κατηγόρησαν ω συνεργάτε των Ρώσων. Στο κέντρο τη πόλη διεξάγονται μάχε, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για εμπλοκή των Ουκρανών με μονάδε επιθετική αναγνώριση των Ρώσων ή αν έχουν προωθηθεί μεγάλε ρωσικέ μονάδε. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι στον Μπάκμουντ είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ρωσόφωνοι, που σημαίνει πω έχουν ρωσική εθνική συνείδηση και διάκυνται εχθρικά απέναντι στου Ουκρανού, του οποίου του βλέπουν ω καταπιεστέ. Βίντεο που έχουν έρθει στο φω τη δημοσιότητα δείχνουν την ένταση των μαχών μέσα στον Μπάκμουντ και θυμίζουν εποχέ Τάλιγκραντ. Η ομάδα Βάγνερ έχει αποδειχτεί ω η πιο αξιόμαχη η ρωσική μονάδα μαζί με τους και τις του Τσετσένου και τι πολιτοφυλακέ του Ντονέτσ και του Λουγκάνσκ. Πολλοί θεωρούν ότι η Βάγνερ, αν καταλάβει τον Μπάκμουντ, θα αποκτήσει παγκόσμιο στάτους, πολύ μεγαλύτερο από αντίστοιχων ιδιωτικών αμερικανικών και βρετανικών εταιριών.